Για το τεράστιο πρόβλημα με τις ελλείψεις βασικών φαρμάκων κλήθηκε να δώσει απαντήσεις ο Υπουργός Υγείας Τάνος Πλεύρης, ο οποίος πέταξε τον μπαλάκι στους γιατρούς. Είπε αρχικά ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Διαβεβαίωσε ότι από τον Ιανουάριο η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί και ανακάλυψε ότι για το πρόβλημα ευθύνονται μάλλον οι γιατροί γιατί αυτή τη στιγμή συνταγογραφούν περισσότερες αντιβιώσεις από όσες χρειάζονται προκειμένου να στοκάρουν για να μην έχουν πρόβλημα μετά. Μάλιστα αυτή τη δήλωση την έκανε εν μέσω έξαρσης των κρούσματων γρήπης, κορονοϊού και άλλων αναπνευστικών λοιμόξεων, και την ώρα που τα παιδιατρικά νοσοκομεία γεμίζουν από παιδιά που χρειάζονται νοσηλεία. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι αυτά τα φάρμακα που λείπουν τώρα, τα παιδιατρικά και τα αντιπηρετικά, δεν συνδέονται με τα φάρμακα των παράλληλων εξαγωγών. Το πρόβλημα σχετίζεται με την έλλειψη παραγωγής. Όπως είπε, οι λύσεις που δίνονται είναι να ζητείτε από τη φαρμακοβιομηχανία να έχει απόθεμα τριών μηνών και να τηρεί τη δέσμευση αυτή. Και δεύτερον, σε μία σειρά από άλλα φάρμακα που σχετίζονται με τις παράλληλες εξαγωγές έχουμε προβεί σε απαγορεύσεις από το Μάρτιο για να μην λένε κάποιοι ότι καθυστερήσαμε. Και συνέχισε πως τα φάρμακα που λείπουν δεν είναι φάρμακα που παράγονται στην Ελλάδα, αλλά εισάγονται στην Ελλάδα. Και οι παράλληλες εξαγωγές αφορούν εισαγόμενα φάρμακα κατά βάση. Δηλαδή οι φαρμακαποθήκες αντί να τα δίνουν στην αγορά, τα πουλάνε ξανά έξω.